κοριτσάκι με τα μακριά καστανά μαλλιά δεν είναι άλλο από την Μπέγκι Ζήλ. Τι καλό μου κάνεις, ούτε που φαντάζεσαι, που μου λες αδείο κι ο λαός εδώ. Όπως και τώρα, έτσι και τότε, χόρευε και τραγουδούσε διαρκώς. Με χρειάζεσαι και ψάχνα τον τρόπο για να πάρω. Ποιος να φανταζόταν ότι η μικρή Μπέγκι που λάτρευε το χώρο και το τραγούδι θα έκανε αυτό που έβλεπε τότε σαν παιχνίδι, τρόπο ζωής. Πως είναι καλά, περνάω μια χαρά, θέλω να του πεις ψέματα. Πως είναι καλά, περνάω μια χαρά, για μένα έχεις σβήσει, να δω τι θα απαντήσει. Η Μπέγκι από τα παιδικά της χρόνια ήταν πολύ κοινωνική. Συμμετείχε σε όλες τις οικογενειακές συναιστιάσεις και πρωταγωνιστούσε στα φλας και την κάμερα. Εδώ τη βλέπετε στα βαφτίσια του ξάδερφού της να κρατάει τη λαμπάδα και να χαμογελάει. Εδώ και τώρα θέλω να σε δω. Η επιτυχία της στα αγόρια ήταν σίγουρη, αφού κανένα δεν μπορούσε να αντισταθεί στην τσαχπινιά της και στο λίκνισμα του κορμιού της. Πόσο σε θέλω στο σεντονί μου, εδώ και τώρα θέλω να σε δω. Μωρό μου, δεν αντέχω μονή μου. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, οι άντρες υποκλίνονται στην ομορφιά της και το ταλέντο της. Ακόμα και όταν ήταν μικρή, γνώριζε καλά το παιχνίδι μπροστά στο φακό. Μου λες πόσο με θέλεις και μακριά μου πως πεθαίνεις. Να μου λες όσο με θέλεις. Βαθίζοντας από μικρή στα γνάρια της μητέρας της, Στέλλας Χρυσικοπούλου, λάτρεψε το τραγούδι και άρχισε δειλά-δειλά να κάνει τα πρώτα της όνειρα. Ήθελε να γίνει πρώτο όνομα και τα κατάφερε. Έχει σύννεφα απόψε, δεν μπορώ τα μάτια σου να δω, η ζωή μου έλα και κόψε. Όλοι οι συγγενείς τη λάτρευαν, αφού ήταν η ψυχή της παρέας. Ήταν το κοριτσάκι που χαμογελούσε σε όλους και όταν άκουγε μουσική ήθελε να σύρει πρώτη το χορό. Θα σε ξαναβρω σε αναμνήσεις μαγικές, σε αξιμέρωτες βαθιές. Η Μπέγκι Ζήλ όμως μεγάλωσε και το κοριτσάκι με τα καστανά μαλλιά έδωσε τη θέση του σε μια κατάξανθη πανέμορφη γυναίκα που κάνει το γυναικείο πληθυσμό να προσπαθεί να τη μιμηθεί και το αντρικό φύλο να παραλυρεί.